Η Θεσσαλονίκη πέτυχε σήμερα κάτι καταπληκτικό, κάτι μοναδικό θα έλεγα. Αλεξάνδριος δρόμος και νυχτερινός ημιμαραθώνιος την ίδια μέρα. Και φυσικά περισσότεροι δρόμοι 5 και 10 χιλιόμετρων, δρόμοι υγείας. Το μήνυμα είναι δυνατό. Χιλιάδες δρομείς από πολλά σημεία του πλανήτη δηλώνουμε ότι η ζωή μπορεί και πρέπει να ξαναβρει το ρυθμό της, τον κανονικό ρυθμό. Φυσικά ο αθλητισμός είναι δύναμη, είναι υγεία. Και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ χωρίς μάσκες και πρωτόκολλα. Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Μαζί μας όμως και ο Αντιδήμαρχος Υγείας, ο κύριος Χάρης Αϊδονόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας. Μια ωραία γιορτή απόψινή. Από το πρωί ξεκίνησε, ο κόσμος πολλής στους δρόμους. Βέβαια τα πρωτόκολλα υγείας και ασφαλείας τηρούνται απαρέγκλητα. Έχουμε κάνει πρόσθετη παρέμβαση σε αυτό, σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ. Και οφείλω να πω συγκινημένος ότι ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού πριν 15 χρόνια, στην παιδική μου ηλικία, είχα ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα αυτόν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος βρισκόμαστε εδώ σε μια σημαντική διοργάνωση που βοηθάει την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού αθλητικού προορισμού. Φέτος όμως έχουμε και έναν πολύ πιο σημαντικό ακόμα λόγο να συμμετέχουμε. Είμαστε εδώ πέρα για τη μνήμη της Δήμητρας. Τρέχουμε για τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι μαζί μας. Αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά της. Και η συμμετοχή μας αυτή έχει και έναν πολύ ουσιαστικό, σημαντικό χαρακτήρα. Θα τη θυμόμαστε πάντα. Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία για την πόλη και έτσι θα την έχουμε για πάντα στο μυαλό μας. Αιωνία της ημέρας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και τα πράγματα του. Τι έκανα, δεν έκανα. 1.36 πρέπει να έγραψε. Σκατάρε. Τι ήθελε. Όμως τρελάνεις. Ρε, εσείς έχασα, ρε. Thank you.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα ξανασυναντηθήκαμε μετά από 2 χρόνια απουσίας και χαρίσαμε χαμόγελα και φόμαστε υγεία σε όλο τον κόσμο, να είμαστε ασφαλείς. Μία διοργάνωση μόνο με εμβολιασμένους, στην οποία τρέχουν σήμερα όλοι για τη Δήμητρα Ιορδανίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.